ισχυρίζα, λέγα, θα ξεκινήσω από σχόλιο ενός ποδοσφαιριστή σας, ο οποίος μου είπε ότι όταν ήρθε ο κύριος Στέφανος, νόμιζε ότι έρχεται για να παίξει ποδόσφαιρο. Είσαι πολύ μικρό σε ηλικία, πολύ κοντά στην ηλικία των νεαρών ποδοσφαιριστών της ομάδας, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν και μεγαλύτερη ηλικία και είναι στο κομμάτι της εμπειρίας και της προσφοράς. Αλλά πώς βιώσατε όλο αυτό σήμερα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για σας? Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Προσπάθησαν πάρα πολύ. Ερχόταν κάθε μέρα στο γήπεδο, δίναν την ψυχή τους. Και οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί. Αυτοί το αξίζουν. Η ομάδα δικαιωματικά παίρνει το πρωτάθλημα. Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά, έντονη. Έγινε μια τελική κούρσα με τις ομάδες, με εμάς, με τον Εθνικό που ανέβηκε και αυτός με τη σειρά του και με την ομάδα του Λόφου, στην οποία του ομάδα του Λόφου θέλω να δώσω συγχαρητήρια για τη σημερινή τους παρουσία, αξιοπρεπέστατη. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορούσε να έρθει με οποιοδήποτε αποτέλεσμα στην τελική. Θα το δείτε και αργότερα, φαντάζομαι. Και γενικά ήταν ένα παιχνίδι, μια κούρσα για τρεις. Και φυσικά όμως με ομάδες που συμμετείχαν πάλι στα play-off και γενικά και στο υπόλοιπο πρωτάθλημα, σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Βελτιωμένο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και ο ανταγωνισμός. Και πραγματικά παίχτηκαν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και δίκαια είμαστε πρωταθλητές. Τώρα όσον αφορά την ερώτηση, γιατί ουσιαστικά έκανα την εισαγωγή, πράγματι είμαι νέος, πιστεύω η ηλικία δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ, δηλαδή όλη μου τη ζωή την αφοσιώνω στο ποδόσφαιρο, την αφιερώνω στο ποδόσφαιρο. Από μικρός γενικά, είτε παίζοντας πιο ερασιτεχνικά, είτε μπήκα μικρός σαν προπονητής, μου αρέσει και ευελπιστώ να είναι κάτι το οποίο θα ακολουθήσω και στο μέλλον, παρά τις όλες τις δυσκολίες του χώρου. Νιώθετε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτή η άνοδος στην Α κατηγορία της Ευσπιερίας να δώσει ένα μεγαλύτερο κίνητρο συνολικής ανέλυξης του οργανισμού του Θερμαϊκού Κορινού, που έχει μια υποδομή προϊστορία στη ΔΕΛΤΑ Εθνική Κατηγορία, για παράδειγμα? Ο σύλλογος αφενός είναι ένας πολύ ιστορικός σύλλογος. Οι εγκαταστάσεις είναι στις καλύτερες της Ευσπιερίας. Υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν οι ακαδημίες με 70 παιδιά αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα, υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και για την πρώτη ομάδα και για την ακαδημία μας και ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο η άνοδος θα βοηθήσει τον Κορινό γενικότερα και είναι ευκαιρία τώρα, διατηρώντας ένα καλό κορμό, η ομάδα να χτίσει κάτι καλό για τα επόμενα χρόνια. Έχει ξαναγίνει ο Κορινός να ανεβαίνει στην Α κατηγορία και να επιστρέφει γρήγορα σε χαμηλότερη κατηγορία, είτε για διοικητικούς λόγους είτε για αγωνιστικούς? Ναι. Τι νομίζει ότι πρέπει να κρατήσει τώρα για να μπορέσει να χτίσει πάνω σε αυτό? Πέρα από όλα τα υγιή που προανέφερα, υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με το ποδόσφαιρο, με την ποδοσφαιρική λογική. Εντάξει, δεν είναι ώρα, παίρνοντας ένα πρωτάθλημα, να βγαίνω με παράπονο ουσιαστικά. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια εσωστρέφεια στον Κορινό και αντί να κοιτάξουμε το γενικό καλό, υπάρχει ουσιαστικά μια εσωτερική φαγωμάρα, θα το πω κατά κάποιο τρόπο. Η ομάδα άρχισε να βαδίζει ξανά σε νορμάλ επίπεδα από την άφηξη του Ηλία του Μαχαιρίδη. Μέχρι τον Μάρτιο υπήρχε μια κατάσταση, προσπαθούσαν οι άνθρωποι να βοηθήσουν, αλλά υπήρχε και μια αστάθεια κατά τα άλλα. Αλλά με την έλευση του Ηλία, που πραγματικά αφήνει τη δουλειά του και είναι όλη μέρα στο γήπεδο, είναι κοντά μου, η ομάδα βρήκε το δρόμο της και ουσιαστικά πήραμε το πρωτάθλημα τελειώνοντας στην πρώτη θέση. Ποιες ήταν οι πιο κομβικές αγωνιστικά στιγμές που έδωσαν το πρωτάθλημα στην ομάδα του Θερμαϊκού Κορινού, αν εξαιρέσουμε φυσικά την πολύ σημαντική σημερινή νίκη? Ναι. Με ανατροπή, παρακαλώ. Αρχικά ανέλαβα την ομάδα περίπου στα μισά του πρώτου γύρου και το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά μέσα στον Εθνικό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα παρά το 0-0 με τρεις μέρες παρουσίας μου στην ομάδα. Το αμέσως επόμενο παιχνίδι ήταν με το Λόφο εδώ πέρα, με γκολ στις καθυστερήσεις πάλι από τον Ζαπουνίδη. Δηλαδή
ήταν και αυτή μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Μετά για ένα διάστημα ρόλαρη η ομάδα, παίρναμε συνέχεια αποτελέσματα. Και πάρα πολύ σημαντική στιγμή, σίγουρα και το διπλό στο Λόφο, το 1-2 και εκεί πέρα. Και σήμερα φυσικά που παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, έδειξε προσωπικότητα και οι μεγαλύτεροι και τα έμπειρα τα παιδιά, δηλαδή δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και οι πιο μικροί, πραγματικά σήμερα δώσαν όλοι το 200% για να πάρουμε αυτή την νίκη. Μπήκατε πολύ δυναμικά στο κομμάτι της τακτικής προσέγγισης και της αλλαγής προσώπων αμέσως μετά το 1-0 του Λόφου. Ναι. Νομίζω ότι και οι κινήσεις σας είχαν και ένα μεγάλο ποσοστό ρίσκου, όπως έχουν πάντα βέβαια κινήσεις των προπονητών σε αρνητικό αποτέλεσμα. Ξεκινήσαμε στο πρώτο ημίχρονο και παρότι δεν βάζαμε την μπάλα μέσα, είχαμε συνεχώς την μπάλα, δημιουργούσαμε, πατήσαμε περιοχή με πάρα πολλές πολύ καλές αξιώσεις. Αλλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε την μπάλα μέσα και δεν βρίσκαμε καν στόχο. Δηλαδή η φάση ήταν ημιτελής ή βγαίναμε με προοπτικές καλές και δεν τελειώναμε τη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε πάλι με τη λογική να κερδίσουμε, γιατί γενικά δεν μου αρέσει να είμαι ιτοπαθής, να πάω για την ισοπαλία, αν και θεωρητικά μας έκανε ισοπαλία. Σα ευνούσε, ναι. Αλλά προσπαθήσαμε να επιτεθούμε. Σε μια κακή στιγμή αδράνειας, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Η ομάδα διατήρησε την ψυχραιμία της, εγώ όχι τόσο, okay. Έκανα κάποιες διορθωτικές κινήσεις, πήρα όλα μου τα ρίσκα, που ουσιαστικά μετά δεν έχεις να χάσει κάτι άλλο, κυνηγώντας. Ξέραμε τα δυνατά μας σημεία και τις αδυναμίες του αντιπάλου, προσπαθήσαμε να τα εκμεταλλευτούμε. Ήρθε πάλι ο Μπάμπης, κάνει το 1-1 και ο Βαλάντης, περίπου στις καθυστερήσεις, κάνει το 2-1. Αλλά πριν φτάσουμε στο Βαλάντη, είχαμε τη χαμένη ευκαιρία του Λόφου, που μπορούσαμε τώρα όλα να είναι αλλιώς. Να είναι αλλιώς. Να είναι άλλοι πρωταγωνιστές ουσιαστικά. Οπότε πολύ σωστά είπατε ότι θα μπορούσαν να έχουν έρθει όλα τα αποτελέσματα. Αυτό είναι και το ποδόσφαιρο και είναι πραγματικά. Είναι μαγικό. Δεν είναι. Δηλαδή, μπορείς εκεί που πανηγυρίζεις ξαφνικά να βρεθείς με την πλάτη στον τοίχο. Αλλά είχαμε τα ψυχικά θέματα και η ομάδα ανταπεξήλθε και κάναμε αυτή τη μεγάλη ανατροπή. Θέλω να ρωτήσω τώρα πώς κρίνεται την παρουσία του κόσμου σήμερα στο γήπεδο. Θύμισε εποχές προηγούμενων. Πραγματικά η παρουσία του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Με πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Με ένα υγιές περιβάλλον. Δηλαδή το ποδόσφαιρο που ονειρευόμαστε όλοι μας. Οι άνθρωποι από το Λόφο ήρθαν όλοι μας, δώσαν τα χέρια. Okay, παιδιά, χάσαμε, δεν έγινε κάτι. Αλλά υπήρχε ένα κλίμα εφορίας και εγώ πραγματικά ευχαριστώ και τους δικούς μας φιλάθλους, την τοπική κοινωνία που στήριξε σήμερα σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι τους αξίζει και αυτούς αυτό το αποτέλεσμα και ήταν ένα καλό παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Το fair play του Λόφου δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη δική σας νίκη και κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το fair play του Λόφου σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να επικροτήσουμε. Και γενικά και ο Εθνικός και ο Λόφος ήταν ομάδες πάρα πολύ αξιόλογες, με καλούς προπονητές, με πολύ σοβαρή δουλειά, με πολλή ποιότητα στα ρόστερ τους και αυτό δίνει ακόμα μεγάλη δυναμική στο επίτευγμά μας. Έχετε την ευθύνη και των Ακαδημιών. Αν συνδυάσω τις Ακαδημίες και την ανδρική ποδοσφαιρική ομάδα, υπάρχουν παιδιά που έχουν το ταλέντο να παίξουν τα επόμενα χρόνια σε υψηλότερες κατηγορίες? Ο Κορινός παραδοσιακά βγάζει ταλέντα. Υπάρχει ταλέντο, υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης των παιδιών και πραγματικά και με τα παιδιά χαίρομαι κάθε μέρα που βρίσκομαι και με βελτιώνω σαν άνθρωπο πρώτα απ' όλα, δευτερευόντως σαν προπονητή, γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, υπάρχει ταλέντο, αλλά αυτό το ταλέντο πρέπει να αξιοποιηθεί, πρέπει να δουλευτεί και τα παιδιά σε αυτή την ηλικία 13 με 16 που είναι η πιο κομβική να εστιάσουν στον αθλητισμό, δεν θα πω στο ποδόσφαιρο, να εστιάσουν στον αθλητισμό και όχι σε πράγματα με το τάμπλετ, που εντάξει είναι φυσιολογικά της ηλικίας, αλλά να αγαπάνε το ποδόσφαιρο και να έρχονται στο γήπεδο. Θα χαρείτε αν δείτε την προοπτική ενός ποδοσφαιριστή από την αντρική φετινή ομάδα να έχει μια πρόταση να παίξει σε υψηλότερο επίπεδο? Φέτος εκμεταλλευτήκαμε όλο το ρόστερ μας. Είχαμε 3 με 4 παιδιά σε κάθε μάτς γεννημένους 2-6, 2-7, 2-8. Πέτσαν στη βασική εντεκάδα. Στο τέλος μπήκανε ακόμα και αυτοί και με πάρα πολύ ζήλο και προσπάθεια
δείξαν ότι δεν επηρεάζονται ότι, από το γεγονός ότι είναι μικροί. Σε ένα μάτς φωτιά πραγματικά και σε ένα χωρικό σημείο φωτιά και στην κυριολεξία. Και πραγματικά. Και μπράβο τους και πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ να είμαι ουσιαστικά ο προπονητής που θα βοηθήσει τα παιδιά να κάνουν το βήμα παραπάνω. Και αυτό είναι το νόημα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, δηλαδή και να τρέφεσαι από τα σπλάχνα σου, να παίζουν παιδιά από την τοπική κοινωνία. Σήμερα είχαμε 9 από τους 11 κορινιώτες. Αλλά και να μπορούν να έρχονται από πίσω παιδιά με ταλέντο και να τα βάζουμε εμείς οι προπονητές τα παιδιά, γιατί άμα δεν τα βάλουμε στο Α και στο Β τοπικό, εντάξει, okay, πες έχασα ένα πρωτάθλημα, αλλά το κέρδος είναι μεγαλύτερο. Ορμόμενος από την απάντησή σας αυτή, ποια μπορεί να είναι η συνέχεια για τον Κορινό της επόμενης μέρας στην Α κατηγορία της Υψηπηρίας και αν και πώς συνδυάζεται και με τη δική σας παρουσία? Σίγουρα προτεραιότητά μου είναι το να μείνω στην ομάδα, να δούμε κάποια πράγματα από την αρχή, γιατί ουσιαστικά φέτος έγινε υπερπροσπάθεια κυρίως από τα παιδιά και από μένα έγινε μια προσπάθεια από τη στιγμή που ήρθα, αλλά το κυριότερο είναι να μπουν οι βάσεις, να υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον, σταθερό διοικητικά, που να πούμε ότι αξίζει να ασχοληθούμε και να κοιτάξουμε το κάτι παραπάνω. Εμένα πραγματικά προτεραιότητά μου είναι το να μείνω, αντιμετωπίζω στήριξη εδώ από τους ανθρώπους στην καθημερινότητά μου και από εκεί και πέρα το θέμα είναι το τι θα γίνει διοικητικά. Που είναι πάντα ένα κομβικό σημείο για τον Κορινό, ένα παραπάνω, ιδίως στην καλοκαιρινή περίοδο. Ναι. Και αυτά. Με στόχευση το βασικό κορμό της φετινής ομάδας της Β' κατηγορίας και την έμφαση στην τοπική κοινωνία. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σίγουρα μπορούν να ανταποκριθούν τα περισσότερα παιδιά στο κομμάτι της Α' κατηγορίας. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τους στόχους. Άλλο ενδεχομένως προσέγγιση να έχουμε άμα θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε τον αθλητισμό, κάτι που είναι πολύ μακρινό αυτή τη στιγμή. Άλλο άμα πούμε ότι απλά πάμε να βγάλουμε τη χρονιά normal και να βάλουμε ως πρώτο στόχο την παραμονή μας. Το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που είναι εδώ πέρα, που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, δηλαδή και ονομαστικά ο Τάσος Κουτσόγλου, ο Άγγελος ο Αντωνιάδης, ο Νίκος ο Γκαντάς, ο Νταντίνης ο Κώστας, ο Μπάμπης ο Ζαπουνίδης, ο Άλεξ ο Ταγκαλίδης, δηλαδή ο Τέο Χνούδας, ο Θοδωρής. Είναι παιδιά πρότυπο, δηλαδή άμα έχεις ένα τέτοιο κορμό, μετά όλα σου βγαίνουν πιο εύκολα, δηλαδή και εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί και εγώ εξελίσσομαι, μαθαίνω κάθε μέρα, προσπαθώ να μαθαίνω να γίνομαι καλύτερος, προφανώς και κάνω τα λάθη μου, δεν το συζητάω, και σε επιλογές μου και σε γενικά, σε οτιδήποτε, στη διαχείριση, αλλά αυτά τα παιδιά με έχουν βοηθήσει και δηλαδή τους ευχαριστώ πραγματικά για την παρουσία τους και εύχομαι όλοι να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, αυτών των παιδιών. Γιατί το λέει η καρδιά τους και είναι το βασικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι εστίασαν στις προηγούμενες συνεντεύξεις στο κομμάτι της οικογένειας και στην έννοια της ενότητας των αποδυτηρίων. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Δηλαδή και εγώ είμαι αρκετά νέος και φιλικός μαζί τους. Προσπαθώ να έχω έναν τρόπο προσέγγισης που θα τους παιδαγωγικό. Κάνει να νιώθουν ότι θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούν. Εντάξει, σίγουρα και εγώ καμιά φορά έχω και τις ακραίες συμπεριφορές μου. Το καταλαβαίνω και σήμερα σε τρεις περιπτώσεις που ξέφυγα. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, πρέπει να προσέξουμε όλοι μας, όσοι συμμετέχουμε στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο, τη συμπεριφορά μας. Και να βοηθήσουμε γενικά το ποδόσφαιρο. Ο βαθμός δυσκολίας είναι ακόμα μεγαλύτερος όταν υπάρχει τέτοια ένταση και τέτοια πίεση και σε τέτοια παιχνίδια. Σίγουρα που θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους μας εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Κλείνοντας, πού αφιερώνεται τη σημερινή νίκη και κατάκτηση του πρωταθλήματος? Αφιερώνω πρώτα απ' όλα στον παππού μου, που ο παππούς μου είναι 88 χρονών και αφήνει, ας πούμε, έχει καφενείο παραδοσιακό στην Κατερίνη. Το αφήνει που δεν το πίνει ποτέ. Και έρχεται εδώ για μένα και σήμερα η χαρά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Απερίγραφη, φαντάζομαι. Δηλαδή το έζησε με την ψυχή του και συγκεκριμένα έχει λατρεία και τον Μπάμπη τον Ζαπουνίδη. Όλο μου λέει να βάλεις τον Μπάμπη είναι το που λέμε. Να βάλει τον γκολ. Και σήμερα okay, μας λύτρωσε ο Μπάμπης. Επίσης το αφιερώνω στους γονείς μου που σίγουρα στέκονται δίπλα μου σε κάθε μου βήμα, σε κάθε μου προσπάθεια. Είναι εκεί για μένα.
και γενικά η οικογένειά μου και φυσικά στη μέλουσα γυναίκα μου που σύντομα θα το επισημοποιήσουμε. Και... μετά και την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Το αξίζει, γιατί μετά από όλα αυτά τα ζόρια και τη... είναι δύσκολο να είσαι στο περιβάλλον ενός ανθρώπου, του προπονητή, σε κάθε περίπτωση. Ή κάποιου που είναι στο γήπεδο. Και... είναι αλήθεια. Σε όλα τα πόστα σε ένα γήπεδο. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλό προσωπικά, καλοκαίρι. Οικογενειακά, επαγγελματικά σε όλα τα επίπεδα. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Κάνετε πραγματικά πάρα πολύ καλό έργο και αναδεικνύετε το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο που είναι και το κυριότερο. Και τους πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές και εσείς σε δεύτερο βαθμό. Προωθείτε το υγιές παιχνίδι και αυτό θέλουμε να βλέπουμε σε όλες τις εκφάσεις του παιχνιδιού. Είναι η μεγαλύτερη προπονητική σας επιτυχία μέχρι σήμερα, μέχρι την επόμενη? Προφανώς, ναι, ένα πρωτάθλημα πάντα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Και σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλή, ένα πολύ καλό finish της χρονιάς. Και είναι σίγουρα η μεγαλύτερη χρονιά. Okay, και πέρυσι με τον Σβορώνο ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Η ομάδα ήταν ο φόντης στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά πάντα ένα πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα.